Καλημέρα στον κύριο Λούι Πατσαλίδη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα από Κύπρο. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχετε έρθει λοιπόν ακόμα στην Κρήτη, κύριε Πατσαλίδη? Όχι, αύριο το πρωί έρχομαι. Μάλιστα. Ο κύριος Λούις Πατσαλίδης, δημοφιλής κωμικός από την Κύπρο, που έρχεται στην Κρήτη, αν μου επιτρέπετε ένα πολύ μικρό πρόλογο, κύριε Πατσαλίδη. Βεβαίως, αλλά μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Εγώ δεν ξέρω, αν το συνηθίσω και μου βγει στην πορεία θα το κάνω. Με σπαρταριστά κείμενα και υπόσχεστε να μας κάνετε να γελάσουμε μέχρι δακρύων, έτσι? Το ελπίζω. Αυτός είναι ο στόχος της, της κωμωδίας. Εάν ξέρετε, ο κάθε κωμικός φαντάζεται να γράφει το κείμενο του, φαντάζεται ένα κοινό να είναι εξεγαρδισμένο στα γέλια, έτσι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Ο μεγάλος στόχος. Αν θέλετε, ο ρεαλιστικός στόχος είναι, φεύγοντας από την παράσταση, ο κόσμος να νιώθει εφορία, χαρά, ίσως και να προβληματιστεί για κάποια από τα θέματα που αγγίζουμε στη Σάζια. Mm-hmm. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω όμως, stand-up comedy, ναι, μια μεγάλη περιοδία που θα μας πείτε στη συνέχεια, με mm-hmm. αυτή την φορά εδώ στην Κρήτη, αλλά πόσο εύκολο είναι να κάνεις τον άλλον να γελάσει? Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων βλέπουμε τον καθένα από εμάς. Εγώ, σου παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου, όλη την ώρα μου τζούφλα είμαι. Πώς θα με κάνεις να γελάσω? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, για όλους εσάς που ασχολείστε με το είδος. Νομίζω ότι εκεί χρειάζονται κάποια ενδεχόμενα μαγικά παραπάνω. Να σας πω, είναι πολύ πιο εύκολο να συγκινήσεις κάποιον από τον, μέσα από το θέατρο, μέσα από μια σειρά τηλεοπτική, μέσα από μια κινηματογραφική ταινία, παρά να τον κάνεις να γελάσει, έτσι. Και στην καθημερινότητά μας, λόγω των ρυθμών, της πίεσης, της ρουτίνας, πλέον ο κόσμος έχει πάρα πολλές σκοτούρες, πάρα πολλά προβλήματα πάνω στο κεφάλι του. Ψάχνει να βρει αυτές τις ανάσες της κωμωδίας για να ξεφύγει, mm-hmm. να γελάσει, να περάσει όμορφα, να νιώσει αυτή την εφορία, όπως είπα πριν, του ότι πήγα σε μια παράσταση, πέρασα ωραία, γέλασα και ξέφυγα από όλα αυτά, από όλες αυτές τις σκοτούρες της καθημερινότητας. Πριν συνεχίσω με την κουβέντα μας, να δώσω το εξής σύνθημα σε εκείνους που μας ακούν αυτή την ώρα. Εσείς θα είσαστε στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Μαΐου, διότι ξεκινάτε 5η 16 του μήνα από τα Χανιά, έρχεστε Ηράκλειο Παρασκευή 17 του Μάη και βέβαια έχετε και παράσταση στο Ρέθυμνο Κυριακή 19 Μαΐου. Για την παράσταση της Παρασκευής 17 Μαΐου εδώ στο Ηράκλειο, 9.30 στο κινηματοθέατρο Αστόρια, εσείς και η παραγωγή σας μέσω του Ράδιο 984 δίδετε σε αυτούς που σας ακούν αυτή την ώρα 6 διπλές προσκλήσεις. 6 διπλές προσκλήσεις. Επειδή θέλουμε λοιπόν να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, λέω πάρα πολύ απλά. 2810 398 000, 2810 ή 398.000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου της Κρήτη TV. Για εσάς τους 6 οι οποίοι πρώτοι θα επικοινωνήσετε, αφήστε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, θα πάρετε μία από αυτές τις 6 διπλές προσκλήσεις από τον κύριο Πατσαλίδη. Θα πάτε την Παρασκευή 17 του μήνα 9.30 στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Θα δώσετε το όνομα και το τηλέφωνο σας. Θα σας πούνε ούτως ή άλλως από το τηλεφωνικό κέντρο αν είσαστε μέσα στους 6. Θα έχουμε στείλει και εμείς τα ονόματα στην παραγωγή, προκειμένου να πάρετε την πρόσκληση και να μπείτε μέσα να δείτε την παράσταση και τον κύριο Πατσαλίδη. Είπαμε να το κάνουμε αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε και εμείς για αυτό το δώρο. Εγώ ευχαριστώ για τη βοήθεια και για την προβολή, έτσι.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα, κύριε Πατσαλίδη, πόσο άνετος είναι ο καθένας από εμάς, γιατί υπάρχουν σαφέστατα οι λάτρεις του είδους της stand-up comedy, δεν το συζητάω. Υπάρχουν οι λάτρεις, ναι. Υπάρχει το fan club. Ναι. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, ναι. Πόσο εύκολο είναι να κατανοήσουμε αυτό το είδος? Πανεύκολο. Εγώ ασχολούμαι με η κωμωδία, η οποία καταπιάνομαι γενικότερα, το είδος της κωμωδίας, είναι το observational comedy, δηλαδή παρατηρώ συμπεριφορές, παρατηρώ ανθρώπινες σχέσεις, την καθημερινότητα και όλα αυτά, με το στοιχείο βέβαια της υπερβολής που χαρακτηρίζει η σάτυρα, τα μεταφέρω στη σκηνή. Mm-hmm. Επομένως ο κάθε ένας που θα έρθει την παράσταση θα ταυτιστεί με αυτά που θα λέω εγώ πάνω στη σκηνή, είτε γιατί τα έχει ζήσει ο ίδιος, είτε γιατί τα έχει δει να συμβαίνουν στους γύρω τους, στην καθημερινότητά τους, στους φίλους, στους συγγενείς, στην άμεση οικογένεια, στα παιδιά του. Επομένως όλα αυτά, όπως είπαμε, το στοιχείο της υπερβολής, δίνονται πάνω στη σκηνή και πολλές φορές απενεχοποιείς και καταστάσεις. Πράγματα τα οποία ένιωσες ενοχές ή τύψεις ή όλα αυτά, τα βλέπεις να συμβαίνουν πάνω στη σκηνή από έναν κωμικό, τα οποία τα προσωποποιώ, έτσι. Βάζω τον εαυτό μου ότι ζει και περνά. Ναι, μέσα σε αυτή τη διάσταση, σαφέστατα. Που πολλές φορές, έτσι, που πολλά από αυτά που λέω, όντως τα ζω εγώ ίδιος. Πώς έρχεστε? Είναι πολύ εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος, γιατί θα ταυτιστεί με αυτά που λέω. Μάλιστα. Με τι θεματολογία μας έρχεστε? Λοιπόν, η παράσταση έχει τον τίτλο «Πλην 30». Αυτό έχει να κάνει με τα 30 κιλά που έχασα τα τελευταία 2,5-3 σχεδόν χρόνια. Μπράβο σας. Φαντάζομαι ότι θα νιώθετε και πάρα πολύ καλύτερα ως υγεία, έτσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάω στο ψιλικαντήρικο της γειτονιάς που είναι στα 200 μέτρα πήγαινα με τα μάξι. Α, μάλιστα. Τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο 4ο χιλιόμετρο που περπατώ. Μια χαρά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία της άσκησης, της άθλησης, της υγιεινής διατροφής, χωρίς να πάω σε διατροφολόγο, διαιτολόγο και όλα αυτά τις δίαιτες, τις περίεργες που γίνονται, που υπάρχουν στις μέρες μας. Απλά το πήρα απόφαση και μέσα από άσκηση και σωστή διατροφή κατάφερα να χάσω 30 κιλά μέσα σε 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή μου την εμπειρία, τέλος πάντων, και την περιπέτεια και τον τρόπο και ξέρεις, το περιβάλλον που σε περικλεί, που πάλι θα ξεκινήσεις δίαιτα, ναι σιγά, ξέρεις, όλα αυτά που σου λένε, που όλοι μας τα έχουμε περάσει, και η διαδικασία του θα ξεκινήσω δίαιτα τη Δευτέρα, πρωί του μήνα, πρωί του χρόνου, μετά όταν βλέπεις ότι δεν πετυχαίνει αυτό πας μεσοβδόματα, μέσα του μήνα, τέλος του μήνα, γιατί είναι η μέρα η συγκεκριμένη που φταίει επειδή δεν πετυχαίνει η δίαιτα που προσπαθεί να κάνεις, η διατροφή, όλα αυτά και οι ανθρώπινες σχέσεις με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας όσον αφορά το ότι μεγαλώνω και ηλικιακά, και πράγματα τα οποία όταν ήμουν 20 χρόνων τώρα δεν μπορώ να τα κάνω ή δεν θέλω να τα κάνω γιατί άλλαξε ο τρόπος σκέψης, η προσέγγιση που βλέπω τα πράγματα γύρω μου, σωματικός, πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω ενώ στα 20 μου τα έκανα. Ένα ωραίο παράδειγμα, η αφορμή αν θέλετε, mm-hmm. για να γράψω αυτά τα πράγματα είχε να κάνει, είχα ανέβει πάνω σε ένα τυχαράκι, έτσι, το οποίο δεν ήταν πάνω από ένα μέτρο, και ενώ ο έφηβος εαυτός μου μέσα μου έλεγε πήδηξε, ο μεσήλικας πραγματικός εαυτός μου και σώμα που έχω αυτή τη στιγμή μου είπε κάθισε και κατέβω, και αυτό έκανα. Οπότε ξέρετε, πράγματα μικρά που παλιά δεν τα σκεφτόσουνα, τώρα μεγαλώνοντας τα βλέπεις από μια πιο έτσι
διαφορετική οπτική πλευρά. Κύριε Πατσαλίδη, όλα αυτά μεταφέρονται. Ωραία. Ναι. Να ρωτήσω πάνω εκεί, ήθελα να σταματήσω. Αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα μηνύματα, με τον τρόπο που τα περνάτε, μέσα από το γέλιο, μέσα από τη σάτιρα, μέσα από τον αυτοσαρκασμό, μέσα από όλα όσα έχετε πει μέχρι σήμερα, ότι βρίσκουν ευήκο αότα και περνούν με πολύ καλύτερο τρόπο από το να πεις στον άλλο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτή τη φόρμουλα? Λοιπόν, η σάτιρα πάντα, για μένα τουλάχιστον, υπάρχει υποβόσκια, θέλετε, ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ο στόχος, ο ρεαλιστικός είναι να περάσουν όμορφα και ίσως να προβληματιστούν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Επειδή σε όλη τη διάρκεια του κειμένου υποβόσκει ένα πολύ σοβαρό κείμενο. Το οποίο πάρα πολλοί το αντιλαμβάνονται και μέσα από αυτά που λέω πολλές φορές έχω δώσει και δύναμη και κουράγιο σε κόσμο ο οποίος έκανε προσπάθεια χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα. Είμαι όμως περίεργη να μάθω το τέλος κάθε παράστασης μέσα από αυτή τη συμβολή σας, από αυτή την προσπάθεια που κάνετε για εσάς στον απολογισμό της, τι σημαίνει, πώς σας βρίσκει? Πάρα πολύ χαρούμενο, η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Ξέρετε, το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη που εισπράττεις είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Νιώθεις απίστευτη εφορία. Και γι' αυτό και μετά την παράσταση δυσκολεύομαι να κοιμηθώ λόγω αυτής της έντασης. Και πρέπει να κάνω κάτι να χαλαρώσω για να χαλαρώσω γενικότερα. Πάρα πολλές φορές πάω και περπατώ μετά την παράσταση. Για να φύγει η ένταση. Γενικά η αγάπη είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα και είμαι σίγουρος ότι όσοι έρθουν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο θα περάσουν μια μισή ώρα όμορφη. Θα ξεφύγουν, θα ξεκουραστούν, θα χαλαρώσουν. Να πω ένα σημαντικό πράγμα πριν κλείσουμε, ότι οι παραστάσεις είναι για άτομα άνω των 16, έτσι. Απλά το επισημαίνω. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Και ούτως ή άλλως τρέχει αυτή την ώρα και η διαδικασία 6 ακροατές οι οποίοι επικοινωνούν, δεν ξέρω η διαδικασία σε ποιο σημείο βρίσκεται, με τον όμιλο της Κρήτη TV, το ράδιο 984, αλλά δίνω το τηλέφωνο του τηλεφωνικού κέντρου, το 281-03-98-000. Αφήνουν όνομα, τηλέφωνο, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν δωρεάν αυτή την παράσταση. Ούτως ή άλλως χορηγός επικοινωνίας είναι τα μέσα ενημέρωσης του ομίλου της Κρήτη TV. Τελευταίο μου ερώτημα, και σας αφήνω γιατί συνεχίζετε την άσκηση, με το καλό να έρθετε. Τρεις παραστάσεις στην Κρήτη. Τρεις παραστάσεις στην Κρήτη. Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Τα λέω κατά σειρά, έτσι όπως θα γίνουν οι παραστάσεις. Ποια είναι η σχέση σας με την Κρήτη και ποια η άποψή σας για το κρητικό κοινό? Έχω κάνει ξανά παραστάσεις στην Κρήτη το καλοκαίρι που πέρασε. Δεν ήμουν μόνος μου όμως. Ήμουν μαζί με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Βέβαια τώρα είναι καινούργια παράσταση, καινούργια κείμενα. Άρα ο κόσμος που θα έρθει δεν θα δει την ίδια παράσταση. Στην Κρήτη έχω έρθει 4-5 φορές. Την έχω γυρίσει όλη. Νιώθω σαν το σπίτι μου. Γιατί Κρήτη και Κύπρος έχουμε το ίδιο ταμταραμέντο, το ίδιο γλωσσικό ιδίωμα, την ίδια κουλτούρα, νοοτροπία. Αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη. Όπως και τη Ρόδο, γιατί και με τη Ρόδο υπάρχει αυτό το ταύτισμα. Και η αγαπημένη μου Μαντινάδα, και νομίζω αυτό τα λέει όλα, λέει κάπως, πάει κάπως, δεν θα το τραγουδήσω, κάνε Θεέ μου ένα σεισμό σε όλο τον πλανήτη για να έρθει πιο κοντά η Κύπρος με την Κρήτη. Όταν άκουσα αυτή τη Μαντινάδα από ένα κριτικό φίλο σε ένα γλέντι, μου σηκώθηκε η τρίχα. Οπότε αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Η Κρήτη και η Κύπρος είναι το ίδιο πράγμα. Καλώς να μας έρθετε λοιπόν με αυτές τις τρεις παραστάσεις στην Κρήτη 16, 17 και 19
Μαΐου. Να είστε να καλά. Χαρώ να τα καταφέρετε να έρθετε να τα πούμε για από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατσαλίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα. Γεια σας.